Στο βίντεο αυτό θα δούμε κάποια πράγματα όσο αφορούν τους getters και setters, δηλαδή την λειτουργία του Object Oriented Programming, η οποία λέγεται encapsulation, ενθυλάκωση, data hiding ή απόκρυψη δεδομένων. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε φτιάξει μία κλάση book, η οποία σε ένα βιβλίο δίνουμε ένα ID, έναν τίτλο και μία τιμή, έχουμε φτιάξει τον default constructor, έχουμε φτιάξει τον υπερφορτωμένο constructor, έχουμε φτιάξει και μία print η οποία να τυπώνει τα στοιχεία του βιβλίου. Εδώ έχουμε την driver κλάση, όπου φτιάξαμε μόνο ένα βιβλίο, το οποίο έχει κωδικό 1000, είναι το Absolute Java και κάνει 110 ευρώ και εκτυπώνουμε. Δεν το έχουμε τρέξει ακόμη. Run file. Περιμένουμε λίγο. Και έχουμε Absolute Java 110 κτλ. Εδώ μπορούμε βεβαίως smaller font, δεν ξέρω αν θα larger font. Ωραία, αυτό εδώ πέρα το έχουμε κάνει ως εξής. Αν πάμε εδώ και κάνουμε δεξί κλικ, συγγνώμη, αν πάμε εδώ και κάνουμε δεξί κλικ, όχι, αν πάμε εδώ και κάνουμε δεξί κλικ, έχουμε πατήσει το float group. Αν κάνουμε doc group, θα το βγάλει εδώ. Εάν κάνουμε float group, τότε το παράθυρο είναι floating, οπότε όταν τελειώσει το τρέξιμο ενός προγράμματος το κλείνουμε και δεν μας τρώει πάρα πολύ χώρο από το κάτω μέρος της οθόνης. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό βεβαίως είναι σαν να γράφουμε σε C κώδικα και είναι μία struct. Το σωστό είναι να μην μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα ενός αντικειμένου παρά μόνο μέσω κάποιων public μεθόδων. Έτσι λοιπόν θα δούμε και στα βιβλία ότι εδώ πέρα θα βάλουμε τη λέξη private, οπότε αυτομάτως εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο λέει ID has private access in book, δηλαδή δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε, δεν μπορούμε να το να γράψουμε κάτι απάνω του. Για να μπορέσουμε θα πρέπει, δηλαδή αυτά είναι private, δεν μπορούμε να τα προσπελάσουμε, αυτά όμως εδώ είναι public, εδώ δεν το έχουμε γράψει, πρέπει να το γράψουμε το public, γιατί το default είναι το package, όπως θα δούμε και στο βιβλίο. Γράφουμε λοιπόν εδώ ότι είναι public. Έτσι λοιπόν, για να σετάρουμε τις τιμές ενός αντικειμένου, τα fields ενός αντικειμένου, τα properties, χρειαζόμαστε τους λεγόμενους setters. Οι setters τι είναι? Είναι κάποιες μέθοδοι οι οποίες έχουν πρώτο συνθετικό. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι convention, είναι μια σύμβαση, δεν είναι απόλυτο. Set ID και το όνομα της της ιδιότητας. Set ID, μα για να κάνουμε set ID προφανώς χρειαζόμαστε ένα ID σαν εξωτερική παράμετρο. Εδώ προφανώς τι θα πούμε, this ID ίσον ID. Στην πραγματικότητα, σε αυτό το σημείο εν πάση περιπτώσει που βρισκόμαστε, είναι σαν να σπάμε τον constructor σε τόσα κομμάτια όσα είναι τα data του αντικειμένου. Έτσι λοιπόν θα έχω ένα set ID, εδώ το μαζεύω λίγο για να μην πηγαίνουμε πολύ κάτω σε γραμμές, θα έχουμε ένα set title όπου θα παίρνει σαν string, εδώ μπορούμε να το αλλάξουμε και λίγο, να βάλουμε string τίτλος όπου title ίσον τίτλος, εντάξει, title
ίσον τίτλος και void set price με int price. Γενικά χρησιμοποιούμε το την έκφραση this, το αντικείμενο this, την παράμετρο this, this τελεία, λοιπόν, που ήμασταν στο price ίσον price, ίσον price. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας εδώ πλέον θα πούμε b1 τελεία. Καταρχήν βλέπουμε ότι δεν έχουμε πλέον τα πράσινα, δηλαδή να πούμε b1.id, b1.price μας απαγορεύει. Όχι πως δεν μπορούμε να το γράψουμε, αλλά είναι λάθος, δεν είναι uncompiled αυτός ο κώδικας. Set ID λοιπόν με το 1000, εδώ b1.setTitle κατευθείαν το αλφαρυθμητικό absolute java και b1.setPrice 110 ευρώ και τώρα τυπώνοντας προφανώς, ναι, είναι η testbook, θα πάρουμε το αντικείμενό μας το οποίο είναι 1000 absolute java με 110 ευρώ. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε λίγο fonts and colors, monospace 13, μπορούμε να το βάλουμε 14, δεν θυμάμαι αν είναι το appearance, όχι, ο editor show. Πάση περιπτώσει, ναι, λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, ναι, μπορούμε και εδώ, έτσι το κάνουμε να μεγαλώνει λιγάκι, 100 και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι. Λοιπόν, ομοίως μπορούμε να φτιάξουμε και ένα άλλο αντικείμενο, book b2 ίσον new book με τον υπερφορτωμένο constructor 200. Είναι το C programming, όλο με τον προγραμματισμό έχουμε να κάνουμε. Ας δώσουμε ένα φτηνότερο, 45 ευρώ και b2.print, έτσι, absolute java και C programming. Ας πούμε όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή να τυπώσουμε μόνο τον τίτλο του δεύτερου βιβλίου. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο, παραδείγματος χάρη, systemout.println b2. Εδώ δεν με αφήνει, αλλά λέω να έλεγα b2.title. Έτσι, αυτό απαγορεύεται προφανώς, διότι title has private access in book. Άρα, εκτός από τον setter, αυτός είναι ο setter, δηλαδή να σετάρουμε τις τιμές, πρέπει να φτιάξουμε και έναν getter. Δηλαδή, να παίρνουμε την τιμή, να κάνουμε get title, get ID, get title και get price. Προφανώς, ναι, ποια θα είναι η διαφορά, τα ονόματα προφανώς θα είναι ακριβώς τα ίδια, η διαφορά θα είναι ότι δεν έχουμε argument μέσα, αλλά η επιστρεφόμενη τιμή του getter είναι ο τύπος του καθενός, της καθεμιάς ιδιότητας. Άρα το get ID, το get ID θα είναι προφανώς int, δεν θα παίρνει ορίσματα και το μόνο που θα κάνει, ποιο θα είναι, βεβαίως το return ID. Με τον ίδιο τρόπο, για να κάνουμε get τον τίτλο, θα είναι get title και θα κάνουμε return title και τέλος, για να πάρουμε την τιμή,
έχουμε το getPrice, no arguments, return price. Λοιπόν, εξαιρετικά, οπότε εδώ λύνουμε πλέον το πρόβλημά μας, το λύνουμε με b2.getTitle. Εντάξει, δηλαδή το b2.getTitle είναι μια τιμή. Εντάξει, είναι μια τιμή, άρα μπορεί να μπει προφανώς σαν όρισμα και εδώ τυπώνουμε το getTitle και εδώ είναι το print. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, είναι η μέθοδος toString. Δηλαδή, αυτό εδώ δεν είναι αποδεκτό, δεν είναι σωστό. Στη Java χρειαζόμαστε υπάρχει ήδη ορισμένη μία μέθοδος, η λεγόμενη toString, η οποία δημιουργεί μία string αναπαράσταση, μετατρέπει, αναπαριστά το object, το αντικείμενο, σε αλφαρυθμητικό με τον τρόπο που θα καθορίσουμε εμείς. Όλα αυτά θα τα δούμε αμέσως τώρα. Θα είναι λοιπόν string, θα είναι public, πρέπει εδώ να το γράψουμε για διάφορους λόγους που είναι έτσι αρκετά λεπτομερείς, θα χάσουμε αρκετό χρόνο να το εξηγήσουμε τώρα. Και προφανώς πρέπει να κάνει κάποιο return. Return ποιο θα κάνει? Θα κάνει αυτό εδώ, το οποίο θέλαμε να τυπώσει. Εντάξει, Ctrl-C λοιπόν. Ctrl-V είναι valid. Θα κάνουμε μία μικρή εδώ αλλαγή, γιατί πιθανώς να μην είναι τόσο πολύ κατανοητό. Ας φτιάξουμε ένα string result, το οποίο αυτό το result να είναι αυτό εδώ, έτσι, και να πούμε return result. Αυτό, προσέξτε, προσέχουμε ότι είναι ένα κανονικό string, διότι έχει μία μεταβλητή, έχει ένα αλφαρυθμητικό, έχει μεταβλητή και ούτω καθεξής. Θα μπορούσαμε ίσως να το γράψουμε και σαν μέσα σε παρένθεση, αλλά δεν αλλάζει τίποτα, παραμένει το ίδιο. Ναι, μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Τώρα τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει το εξής, ότι καταρχήν αυτό δεν ισχύει, αλλά για να τυπώσουμε το αντικείμενο B1 γράφουμε πλέον systemout println b1.toString, διότι το b1.toString είναι ένα string. Εδώ μπορούμε να το σβήσουμε αυτό προφανώς. Οπότε αν τρέξουμε ξανά, θα έχουμε την absolute java, όμως θα τρέξει με το b1.toString. Εντάξει, εδώ τυπώσαμε το b2.getTitle και κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό, ότι είτε γράψουμε αυτό, είτε γράψουμε αυτό, μπορούμε να το σβήσουμε βεβαίως, και να πούμε systemout.println b2. Για να δούμε τι θα κάνει αυτό το πρόγραμμα. Αν πούμε b2, θα μας τυπώσει το αντικείμενο b2, το book b2. Γιατί? Διότι όταν μέσα σε μία systemout.println εμείς βάλουμε σαν όρισμα ένα object, τότε ο compiler θα πάει και θα ψάξει να βρει εάν υπάρχει ορισμένη η toString. Αν υπάρχει ορισμένη η toString, τότε θα καλέσει την toString ορισμένη από μας, διότι αν η toString δεν είναι ορισμένη από μας, τότε θα τρέξει, θα κληθεί η toString η οποία υπάρχει στην κλάση object, στην super κλάση όλων των κλάσεων. Γι' αυτό εδώ, εάν κάνουμε αυτό, θα μας πει add override annotation, να πούμε δηλαδή, αυτό βέβαια είναι ένα annotation, μία σημείωση, ότι κάνουμε, υπερκεράζουμε, προσπερνάμε
την μέθοδο του string η οποία υπάρχει στην super class object. Για να μην φορτώσουμε όμως το πρόγραμμά μας, αυτό μπορούμε να το σβήσουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι, αυτά τα οποία είδαμε ήταν οι setters, οι οποίοι είναι όλοι void, έχουν ονόματα αυτά τα οποία είπαμε είναι by convention, έχουν ορίσματα κάποιες εξωτερικές τιμές και σετάρουν τις τιμές, τα fields του αντικειμένου. Και έχουμε και τους getters, οι οποίοι getters είναι μέθοδοι με επιστρεφόμενη τιμή, no argument, και απλώς επιστρέφουν την τιμή. Το εντελώς σωστό βεβαίως εδώ θα ήταν να βάλουμε και το public. Public λοιπόν, μισό λεπτό, Ctrl C, είπαμε το default είναι το package, το public είναι το πιο σωστό, public και εδώ, public και εδώ, και εδώ, και εδώ το έχουμε. Και εδώ βλέπουμε ότι δημιουργούμε ένα αντικείμενο με τον default constructor, χρησιμοποιούμε τους setters για να βάλουμε τις τιμές, το τυπώνουμε με toString πλέον, σπανίως χρησιμοποιούμε αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν το αντικείμενο, δημιουργούμε ένα αντικείμενο B2 με τον υπερφορτωμένο κατασκευαστή, δημιουργό constructor και το εκτυπώνουμε. Αυτά μέχρι εδώ.